Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο Ζήσε τη Ζωή και έχω δίπλα μου ήδη την αγαπημένη διαιτολόγο Βασιλική Κούρκια. Τι κάνεις? Καλά είμαι, καλησπέρα. Καλά είμαστε. Κανένα κιλό θέλουμε να χάσουμε. Και τώρα έχουμε και πάρα πολύ ωραίο θέμα. Βραδινά γεύματα. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος όταν ξεκινάει μια δίαιτα, μια δικιά του δίαιτα που είχε ακούσει, που ίσως έχει ξαναδοκιμάσει σε κάποια άλλη ηλικία πολλές φορές, σταματάει να τρώει βραδινό. Ναι. Μπορεί να φάει, να φάει πάρα πολύ την ημέρα, αλλά ωστόσο θα κόψει το βραδινό και θα... Ισχύει αυτό που λέει. Ισχύει, Ισχύει, ναι. Και ισχύει. Είναι από τα παραδείγματα όταν κάποιος μου λέει κάνω δίαιτα μόνος μου, θα το πούμε τώρα να το ακούσουν, συνήθως τρώνε το πρωί καλά με δημητριακά, ένα φρούτο ενδιάμεσα, το μεσημέρι ψητό με σαλάτα, τύπου κοτόπουλο, άπαχο τελείως. Το απόγευμα κανένα φρούτο αν τύχει και το βράδυ γιαούρτι πάλι γάλα με δημητριακά, ναι. Το οποίο θεωρώ ότι είναι και θερμιδικά μόνο. Καταρχήν είναι, το κάνεις, πες το κάνεις για μέρα. Το κάνεις. Η δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα. Η δεύτερη μέρα ξέρεις τι είναι, η τρίτη, υπερφαγία. Τρώω ό,τι δεν έχω φάει τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Και αυτό μπορείς να το δεις αν κάθεσαι και γράψεις τις μέρες που υποστηρίζεσαι, που δυστυχώς πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι το ιδανικό. Ναι. Έφαγα λίγο, άρα αδυνάτησα. Και έτσι δεν αδυνατίζεις κιόλας. Γιατί... Απλά ξεπρίζεσαι λίγο, αυτό είναι στην αρχή, αλλά δημιουργείς πολλά άλλα προβλήματα. Θεωρώ ότι ούτε καν αν το κάνεις μία φορά μπορεί. Αν το κάνεις συνεχόμενα, δεν νομίζω ότι ξεπρίζεσαι. Δεν έχεις αποτέλεσμα. Απλά στη ζυγαριά δείχνεις ότι έχεις φάει λιγότερο, γιατί αν έχεις φάει σε ποσότητα λιγότερο, ζυγίζουν και λιγότερο και στη ζυγαριά. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Οπότε, βασικά, νομίζω ότι και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ από την εκπομπή. Το 5 με 6 γεύματα είναι δεδομένο όταν θέλει κάποιος να κάνει υγιεινή και σωστή διατροφή. Ναι. Οπότε, το βραδινό είναι μέσα. Δεν σημαίνει ότι είναι δεδομένο. Μέσα. Υπάρχει γενικά ο μύθος που, ναι, υπάρχει και πολλοί το παθαίνουν κιόλας. Mm-hmm. Παραπονιούνται ότι το χειμώνα παίρνουν 2 με 3 κιλά και έχει παρατηρηθεί κιόλας. Πέρα του φυσιολογικού, δηλαδή το καλοκαίρι μπορεί να είμαστε 60 και το χειμώνα να είμαστε 63. Mm-hmm. Τυχαίο παράδειγμα. Το οποίο φαίνεται ότι διατροφικά ο οργανισμός μπορεί να χρειάζεται όντως το πολύ κοντά εξτρεμίδες παραπάνω. Mm-hmm. Από κοντά εξτρεμίδες είναι μία μπαρ δημητριακών. Τίποτα, ναι. Τίποτα δηλαδή. Και από εκεί και πέρα είναι πολλές οι παγίδες που μπορούν να σου οδηγήσουν το βράδυ να φας όντως παραπάνω. Ναι. Και είναι και λίγο το κρύο. Νομίζω, πολλοί σκεφτόμαστε, εγώ να σου πω την αλήθεια, κάνω και ένα τρίκ στον εαυτό μου. Όταν θέλω να φάω έτσι κάτι, κάποια λιχουδιά. Σκέφτομαι ότι το χειμώνα, επειδή κάνει κρύο, έχει και περισσότερες θερμίδες. Που αυτό ισχύει βασικά. Ναι, είναι πολύ μικρά. Αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό. 350 θερμίδες πριν μια σοκολάτα. Ναι, θα κάψεις 30-40 παραπάνω. Ούτε 10 θερμίδες δεν είναι. Είδες, το ξέρω. Εκεί που ερευνητές ανταποδίδουν τα παραπάνω κιλά είναι όντως την αναπόθεση λίπους, γιατί αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία για να μπορέσει να αντέξει το κρύο. Σωστά. Οπότε υπάρχει μια δικαιολογία. Το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα μπορεί να είναι πάρα πολλοί λόγοι. Και ο δεύτερος λόγος που υπάρχει είναι ότι το καλοκαίρι δεν εκτεθαμόσαι στον ήλιο, άρα δεν παίρνουμε αυτή τη φοβερή ουσία που είχαμε αναφέρει και την άλλη φορά, που είναι η βιταμίνη D. Σωστά. Και η οποία έχει να κάνει με κατάθλιψη. Η κατάθλιψη πάντα φέρνει παραπάνω κιλά. Έχει να κάνει με ψυχικές διαταραχές γενικότερα. Έχει να κάνει με παχυσαρκία. Η έλλειψη βιταμίνης D σχετίζεται με παχυσαρκία. Και έχει να κάνει και με την πτώση του ανοσοποιητικού συστήματος. Που όταν θα πέσει το ανοσοποιητικό σύστημα, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να φάμε. Σωστά. Ή να αυξηθεί η όρεξη. Ναι, ναι, ναι. Οπότε με λίγα λόγια, τα χειμωνιάτικα γεύματα, η ουσία ποια είναι? Ότι έρχεται χειμώνας, να δούμε τελικά τι μπορούμε να φάμε το βράδυ, ούτως ώστε να μην πάρουμε κάποια παραπάνω κιλά. Όταν λέμε βραδινό, μέχρι ποια ώρα θεωρείται βραδινό? Θα σου πω, σήμερα που έψαχνα γενικά για να έρθω στην εκπομπή, είδα μία μελέτη η οποία έδειχνε ότι τελικά το βραδινό παχαίνει. Γιατί πάντα να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες. Ναι, οι οποίες βέβαια βασίζονται σε διαφορετικά δεδομένα. Οπότε ναι. Βλέπεις τι περισσότερο μπορεί να υπηρισχύει και αντίστοιχα κρίνεις. Ένα μισό ώρο, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και από την εμπειρία μου μπορώ να σας πω ότι αυτό που σε παχαίνει τελικά είναι στο σύνολο της ημέρας μας χρειαζόμαστε για να συντηρήσουμε το βάρος μας από 2 μέχρι 2.500 θερμίδες, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αν εσύ φας πολύ περισσότερες από αυτές, είναι πολύ λογικό να παχύνεις. Να κάνω μια παρένθεση. Αν φας 2.500 θερμίδες μόνο από γλυκά. Πάπα. Αλλά είναι 2.500 θερμίδες. Ναι. Στο λέω αυτό γιατί αλήθεια είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Το λέω ότι τις 2.500 θερμίδες πρέπει να έχουν κατανεμηθεί και σωστά σε αυτά που θα φας. Και να ποιοτικά. Ναι, ποιοτικά. Το να φας απλά 2.500 θερμίδες ναι. Δεν έχει να κάνει με το μπορώ να φάω 2.500 θερμίδες σε οτιδήποτε. Ξέρεις τι, αν το δεις πολύ, είμαστε τροφή. Ναι. Η τροφή, αν τις δεις, είναι πολλά μόρια τα οποία είναι βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, πολλές βιταμίνες. Αν εσύ πάρεις μια τροφή που δεν έχει να σου προσφέρει βιταμίνη, γιατί για να δουλέψεις καρδιά χρειάζεται ασβέστιο.
Για να δουλέψει τα κόκκαλα επίσης χρειάζεται ασβέστιο. Για να μπορέσει να δούμε, χρειάζεται βιταμίνη Α. Για να μπορέσουν να γίνουν καύσεις, χρειάζονται επίσης χιλιάδες βιταμίνες. Αν πάρεις μία τροφή η οποία είναι κενή σε θερμίδες, mm-hmm. αυτόματο το σώμα σου θα αναγκαστεί να πάρει από εκεί που έχει αποθηκευμένα, που αν είναι τα κόκκαλα δεν είναι κάτι, ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Αν είναι η επιδερμίδα μας, ούτε αυτό επίσης μας mm-hmm. είναι καλό. Και αυτόματα το νοσοποιητικό σύστημα, γιατί ο σίδηρος. Δεν υπάρχει στο γλυκό. Όχι, το νοσοποιητικό σύστημα καλείται να λύσει ένα πρόβλημα. Ναι. Άρα πέφτει. Α, μάλιστα. Άρα οδηγούμαστε σε μεγαλύτερη πείνα. Αυτό ακριβώς. Ουσιαστικά οι 2.500 θερμίδες θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις τροφικές ομάδες. Όχι μόνο από τα λιπαρά και τα γλυκά και από τις υδατάνθρακες. Ποια όμως είναι τα ιδανικά έτσι, γεύματα, βραδινά γεύματα. Ναι, ήθελα να σου πω μέσα σε αυτό ότι υπάρχει τέλος πάντων μία μελέτη η οποία λέει. Και δημοσιεύτηκε βέβαια το 2005, mm-hmm. Η οποία δείχνει ότι πραγματικά αν φας το βράδυ το κυρίως σου γεύμα δεν θα παχύνεις, αλλά mm-hmm. αν φας παραπάνω από αυτό που χρειάζεσαι, θα παχύνει. Αυτό που παρατηρούμε εμείς, θα παχύνεις. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει εμείς είναι ότι κάποιος ο οποίος φεύγει νηστικός από το πρωί, γιατί έχει, όπως έχουμε πει, το αναμενόμενο στρες της ημέρας. Ακριβώς. Έχει πάρα πολύ δουλειά, δεν προλαβαίνει να φάει κάτι να τσιμπήσει το μεσημέρι. Γυρίζει το βράδυ πτώμα, που σημαίνει ότι ο οργανισμός του έχει ήδη καταναλώσει ενέργεια από εκεί που, όχι από την τροφή, από άλλη μάζα σώματος, όπως είναι το γλυκογόνο που κρύβεται στους μύες ή σε άλλα σημεία. Αναγκάζεται να φάει αυτά. Φτάνει στο σημείο ο οργανισμός πρέπει να τα αναπληρώσει, που σημαίνει ότι η γλυκόζη πέφτει πάρα πολύ, αρχίζει να τρως, ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα και από εκεί και πέρα ο εγκέφαλος θολώνει και ζητάει και άλλη τροφή και άλλη. Οπότε αυτό που παρατηρείται είναι ότι τσιμπολόγημα συνεχόμενο και καλή, κακή ποιότητα θρέψης. Σωστά, σωστά. Γιατί ο οργανισμός, ας μην γελιόμαστε, όταν υποστηρίζεται, θα σου ζητήσει αργότερα φαγητό. Γυρνάς όμως στο σπίτι για παράδειγμα στις 8 η ώρα. Θα τσιμπήσεις κάτι εκείνη τη στιγμή που είναι okay, μια χαρά η ώριτσα και λεφτά. Δεν θα πέσεις όμως για ύπνο στις 10 και μισή, στις 11. Mm-hmm. Μπορεί να πέσεις και για ύπνο στις 2 η ώρα το βράδυ. Οπότε στις 11, όταν ξέρεις ότι έχεις και μια συνέχεια, ναι, θα σου έρθει, ναι, ναι. Δεν σου έρθει να ξέρεις τι γίνεται. Πρώτα, όπως είπαμε, ξεκινάς με ένα πολύ καλό πρωινό. Mm-hmm. Έχεις πάρει σίγουρα κανένα φρούτο μαζί σου ή κανένα ξηροκάρπιο. Κάτι να σε κρατήσει. Ναι, ένα κριτσίνι με λίγο τυράκι, κάτι. Τρώσε ένα τόστο να σκόψει λίγο την όρεξη, που σημαίνει ότι τα έχει ήδη προετοιμάσει από το σπίτι αυτά ή τα παίρνει απ' έξω, γιατί δόξα τω Θεώ πλέον υπάρχουν πληθώρα πράγματα που μπορεί να πάρει απ' έξω και να είναι και πιο υγιεινά. Όχι το απαραίτητα διαιτολογικά, υγιεινά. Mm-hmm. Γυρίζει στο σπίτι σου, εκεί στον δρόμο, παίρνει κανένα αποξεραμένο φρούτο που έχει μέσα στη τσάντα. Ναι, ωραία. Να μην είσαι πολύ νηστικό ή αν δεν έχει μαγειρέψει και δεν έχει έτοιμο φαγητό εκείνη την ώρα, γιατί υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Τρώσε ένα φρούτο την ώρα που θα φτάσει στο σπίτι σου να σκόψει λίγο την όρεξη. Mm-hmm. Και μετά τα πολύ απλά βήματα, τα οποία σημαίνει ότι κάθομαι σε ένα ήρεμο περιβάλλον. Θα μου πεις, αν έχω παιδιά, τι θα κάνω. Είναι το δεκάλεπτο που δικαιούμαστε όλοι μας. Και δεν θα γίνει κάτι με 10 λεπτά. Όχι, καθαρίζω το τραπεζάκι μου. Κάθομαι. Χαμηλώνω λίγο το φως. Αν μπορώ, βάζω και λίγο χαλαρή μουσική και κάθομαι και τρώω αυτό που είναι να φάω. Σηκώνομαι το τραπέζι και αν τόσο πολύ έχω την επιθυμία να φάω, γιατί το ξέρω από τις προηγούμενες μέρες, κάνω κινήσεις για να πάει σήμα στον εγκέφαλο ότι έχω χορτάσει και ότι είμαι εντάξει, που σημαίνει ότι πλένω τα δόντια μου ή πίνω το νερό. Αν τόσο πολύ κάποιος κοιμηθεί 2 η ώρα, εννοείται ότι κατά τις 11 ώρες μπορεί κάτι να ξαναφάει. Γιατί τι μπορεί να φάει εκείνη την ώρα, τόσο αργά. Τόσο αργά μπορεί να φάει. Καλά, μπορεί να φάει, αν κάνει δίαιτα, κάτι σε σαλάτα, καρότο και τέτοιο, το οποίο με λίγο κότα τσίζ, κάποιο χαμηλό τυρί. Δηλαδή, μπορεί να φτιάξει. Γιατί πάντα, τα πάντα, όπως είπα και πριν, ξεγελάσει τον εγκέφαλό σου. Mm-hmm. Δηλαδή, φτιάχνει ένα ρο πιατάκι με αγκουράκια και καροτάκια, βάζει και λίγο κότα τσίζ, βάζει και αν θες 2-3 παξιμαδάκια. Είσαι okay, ναι. Και τρως αυτό, γιατί αυτό αυτόματα έχει χορτάσει και το μυαλό σου. Σωστά. Και το μάτι σου. Το μάτι σου. Ναι, αυτό. Τόσα χρώματα, τόσα. Ναι. Από εκεί και πέρα μπορείς επίσης να κόψεις 2 φρούτα, αλλά πάντα αυτά τα φρούτα θα τα συνοδεύσεις με κάτι το οποίο να έχει λίγη πρωτεΐνη. Σωστά. Για να μπορέσει να σε χορτάσει. Δεν εννοώ την μπριζόλα ή το κοτόπουλο. Όχι, όχι. Αλλά μπορεί πάλι να είναι λίγο τυράκι με ένα παξιμαδάκι. Κάπως έτσι λίγο να συμπληρώσει ή λίγους ξηρούς καρπούς. Σωστά. Αυτό σίγουρα αποφεύγεις το να φας, όπως λένε πολλές φορές ότι το αλκοόλ παχαίνει. Δεν είναι όλο που παχαίνει το αλκοόλ, παχαίνουν και τα παραλυκόμενα. Δηλαδή, αν αρχίζεις και τρως το βράδυ λίγους ξηρούς καρπούς. Άψιτους, αλαντισμένους. Απεξεργασμένους, τέλος πάντων. Ναι, ναι.
Λίγα πατατάκια, λίγα popcorn, λίγες καραμέλες, λίγη σοκολάτα που είδες και δεν ήθελες να τη φας γιατί κάνεις δίαιτα. Και 2-3 ποτήρια αλκοόλ επίσης. Αυτόματα. Εντάξει, ναι. Κάτι δεν είχα ακούσει ότι ένα ποτήρι whisky ισοδυναμεί σε θερμίδες. Με ένα πιάτο φαγητό. Με μία μερίδα φιλέτο κοτόπουλο. Με μία μερίδα κοτόπουλο. Ναι, έχει πολλές θερμίδες. Έχει πολλές θερμίδες. Καμία, δηλαδή... καμία σχέση όμως διατροφικά το ένα με το καμία άλλο. Καμία σχέση. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν, ότι 2.500 θερμίδες χρειαζόμαστε, αλλά δεν μπορεί να είναι 2.500 θερμίδες μόνο από τις αγαπημένες μας λιγουδιές. Θα έπρεπε να περιλαμβάνουν και άλλα πράγματα. Γενικά, εσύ τι βραδινά προτείνεις? Λοιπόν, κοίτα να δεις, κάποιος ο οποίος δεν κάνει δίαιτα, μπορεί να φάει αυτό που έχει μαγειρέψει το μεσημέρι και το βράδυ. Σε μια πιο μικρή ποσότητα. Ναι, ή ακόμα και εκείνη. Δηλαδή, αν έχει βάλει κοτόπουλο με πατάτες. Τυχαίο παιδί μου, είναι το αγαπημένο μου φαγητό αυτό. Και βάλει και μια πράσινη σαλάτα. Τρώσκει πατάτες αυτά τα κιλά, μπράβο, βασιλική, μπράβο. Λοιπόν, θα σου πω και κάτι μετά. Είναι μια πολύ καλή λύση. Από εκεί και πέρα, αν θες κάτι πιο χορταστικό και από την άλλη θες να είναι και λίγο πιο διαιτητικό, επιλέγεις τις σούπες, οι οποίες οι άτιμες είναι και πηγή φυτικών ινών, που σημαίνει ότι φουσκώνεις. Και είναι και εξαιρετικές, τώρα που το είπες. Είναι πάρα πολύ νόστιμες. Μπορείς να κάνεις τώρα πλέον, έχουν βγει βελουτέ με μπρόκολο, με κοτόσουπα. Άντε να κρυώσει ο καιρός να αρχίσουμε. Καλά, εγώ θα είχα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Έφτιαξα μια καταπληκτική κοτόσουπα και την χάρηκα πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Και είναι πάρα πολύ υγιεινό. Δηλαδή, αν πάρετε και. Εγώ πήρα φτερούγες, ας πούμε, και πήρα και 2 μπουτάκια έτσι για να γίνει λίγο πιο. Να έχει λίγο γεύση. Και τι άλλο έβαλα. Τέλος πάντων, έβαλα και πατάτα και καρότα και όλα αυτά. Και έγινε. Ήταν πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ χορταστικό και μάλιστα είπα και την επόμενη φορά θα την κάνω και στο blender για να γίνει ακόμα πιο βελουτέ. Και σε χορταίνει, σε κρατάει πάρα πολύ ώρα χορτασμένο. Πάντα κάτι το οποίο έχει νερό μέσα, σε χορταίνει περισσότερο. Το θέμα ποιο είναι, ότι το καλό με τη σούπα είναι ότι δεν χρειάζεται να τη φτιάξει εκείνη την ώρα. Την έχει φτιάξει μια Κυριακή, μια Κυριακή απόγευμα, τη βάζει στο ψυγείο σου και μπορεί να τρως και 3 γεύματα στις 7 μέρες. Σωστά, σωστά. Δηλαδή είναι μια πολύ καλή επιλογή. Και θρεπτική, γιατί έχει πληθώρα βιταμινών μέσα, αρκεί να μην το βράσει πάρα πολλές φορές και χαθεί όλη αυτή η αξία των βιταμινών που έχει. Και χορταστική είναι και βάζεις και μαζί λίγο κοτόπουλο, όπως είπες εσύ, ή λίγο άπαχο ψάρι, ή λίγο τυρί τέλος πάντων. Και λίγο μοσχάρι. Και λίγο μοσχάρι, ναι, και έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα. Και χορταστικότατο. Επίσης, μπορεί να κάνει κάποιος και μια σούπα μόνο με λαχανικά. Και να τη συνοδεύσει με 1-2 κουταλιές από το αγαπημένο του τυρί, το κρεμώδες τυρί τέλος πάντων. Τα Χριστούγεννα. Που επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο και περιέχει και λίγο πρωτεΐνη που θέλουμε κιόλας και έτσι και λίγο πρωτεΐνη. Μια ωραία βελουτέ συνταγή, τώρα δεν θυμάμαι. Καροτόσουπα με διάφορα ήταν μέσα. Καλά, έχω δει και στο διατροφή.gr που έχετε πάρα πολύ ωραίες. Βάζει στη μέσα το γιαούρτι. Στη μέσα, εφόσον το έχει κάνει blender. Που είναι ένα πλήρες γεύμα εφόσον έχει και την πατάτα του μέσα. Ακριβώς. Και με γιαούρτι είναι πάρα πολύ ωραίες επίσης. Ναι. Και μπορείτε να ανακατέψετε γιαούρτι με μισό τυρί κρέμα γνώσης εταιρείας τέλος πάντων και να γίνει κάτι το ενδιάμεσο επίσης που πάλι και δεν έχει αυτή τη γιαουρτίλα, ας πούμε. Μπορεί να μην αρέσει τόσο πολύ έντονα σε κάποιον. Και το κατοίκι είναι πάρα πολύ ωραίο μέσα σε τέτοιες σούπες. Πάρα πολύ ωραίο. Και έχει και πάρα πολύ πρωτεΐνη σε σχέση με άλλα τέτοια είδους τυριά. Και είναι και ελληνικότατο και πώς το λένε, να χρησιμοποιούμε έτσι και τα ελληνικά προϊόντα. Άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι το τραχανάς. Μάλιστα, τραχανάς. Που υπάρχει πλέον τραχανάς, μπορείς να βρεις με λαχανικά, μπορείς να βρεις με διάφορα σκέτα, πράγματα. Νομίζω, ναι. Το οποίο είναι μια αρκετά ολοκληρωμένη τροφή, αν τη φτιάξει και μεγάλα, την οποία δεν έχω δοκιμάσει εγώ μεγάλα. Εγώ μεγάλα τρώω από μικρή γιατί είμαι και τα καλά έρθω και φτιάχνει η γιά μου τραχανά. Δεν το ξέρω εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βάζω μόνο λίγο τυρί μέσα, αυτή τη γνώση. Ναι. Μεγάλα είναι ο γλυκός ο τραχανάς. Ναι, ναι. Όταν είναι για πρωινό περίπου το χρησιμοποιούν. Ναι, ναι, ναι. Ενώ ο ξινός ο τραχανάς είναι που κάνεις τις σούπες και όλα αυτά. Δεν μου αρέσει, ο τραχανάς με πουλιά, δεν ξέρω αν το έχεις φάει ποτέ. Με τι? Με πουλιά. Το κάνανε παλιά στο χωριό μου, τέλος πάντων, ναι. Το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το φαγητό. Τώρα ο τραχανάς σκέτος με το τυράκι μου θεωρώ ότι είναι. Ναι, είναι πολύ πιο ωραίο. Είναι απόλυτη πηγή βιταμινών του συμπλέγματος B που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία μας. Mm-hmm. Είναι το νεράκι που μας χορταίνει. Ο τραχανάς, σαν τραχανάς, περιέχει πρωτεΐνη μέσα. Εξαρτάται. Υπάρχουν διάφορα είδη. Εγώ δεν λέω αυτόν έτσι. Και λέω την πιο απλή μορφή. Βάζει λίγο τυράκι μέσα και είναι ένα πλήρες γεύμα. Απλά επειδή είναι σιτάρι αλεσμένο ουσιαστικά, δεν έχει καμία επεξεργασία τραγική, οπότε έχει όλη την πληθώρα βιταμινών
που το αρμόζει. Και επίσης βράζεται μέσα σε 10 λεπτά. Τίποτα, δεν το συζητώ. Ναι. Όπως άσχετο βέβαια, όπως επίσης κάτι που είναι πάρα πολύ εύκολο και για τα όσπρια είναι τα μαυρομάτικα φασόλια. Όπω τρελαίνω. Τα οποία βράζουν στο τίποτα. Δηλαδή, μέχρι να αν ανάψετε την κουζίνα και βάλετε το νερό και βράσει, τα ρίχνετε μέσα. Κάνετε μέχρι να βγείτε το μπάνιο, να κάνετε το μπάνιο σας και να τέτοιο. Έχουν βράσει τα φασόλια. Ναι. Δηλαδή, είναι όπως και οι φακές πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, δηλαδή, συνοικίσαι και χύτρα και χωρίς χύτρα. Γίνονται τώρα πάρα πολύ γρήγορα. Σε όσπρια, σε περίπτωση που έχεις βράσει και τα έχεις βάλει επίσης στο ψυγείο σου, πολύ λίγη ποσότητα όμως για να μην έχεις πληξίματα και πολύ καλό βράσιμο επίσης για να είναι πιο εύπεπτα, τα βάζεις μέσα σε μια ωραία σαλάτα πράσινη. Βάζεις και τόνο και έχεις ένα εξίσου πολύ πλήρες, απόλυτα χορταστικό βραδινό. Εγώ χθες έφαγα έτσι, είχα πάρει καταψυγμένα λαχανικά που είχαν μέσα και κόκκινα φασόλια, αυτή τη σαλάτα μεξικάνα που λένε, και είχα και τόνο και τα ανακάτεψα με λεμονάκι. Τέλεια. Και λαδάκι και ήταν σούπερ, ένα πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο. Επίσης. Και η ομελέτα νομίζω ότι επίσης είναι πολύ έτσι. Η ομελέτα είναι, όλα αυτά θεωρώ ότι είναι εύκολο να τα φτιάξεις. Ναι. Η ομελέτα, αν βάλεις μέσα και ασπράδια. Τώρα, ξέρετε, τώρα δεν είναι σημαίνει ότι όλοι κάνουμε δίαιτα. Η υγιεινή διατροφή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τη στερούμε. Όχι, φυσικά. Κάποιος ο οποίος έχει πρόβλημα με τη χοληστερίνη, του βάζει κάποια ασπράδια. Κάποιος ο οποίος δεν έχει, δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό. Βάζεις διάφορα λαχανικά μέσα, βάζεις και λίγο γάλα για να φουσκώσει και έχεις ένα επίσης ωραίο γεύμα. Όπως επίσης, πέρα από την ομελέτα, μπορείς να φτιάξεις μια ωραία κρέπα. Μάλιστα. Αυτή την είδα από, επειδή κυκλοφορούν διάφορες δίαιτες, κάθε δίαιτα έχει και κάτι καλό να σου δώσει. Τέλος πάντων, ένας γνωστού επιστήμονα μία δίαιτα που δεν την συνιστούμε βέβαια, είχε μια ωραία επιλογή που έσου έλεγε ότι βάλε ένα σπράδι αυγού με, ή ένα ολόκληρο, ένα λαγωστό τον άνθρωπο. Και βάζεις και μια βρώμη, μια κοντελιά βρώμη. Α, το έχω κάνει πολλές φορές. Αυτό, το βάζεις με στο τηγάνι, το αλείφεις με λίγο λαδάκι και κάνεις μια πολύ ωραία κρέπα που βάζεις λίγο μέλι, αν θέλεις, πάνω και κανέλα. Ακριβώς, εγώ έτσι το έτρωγα. Το συνοδεύεις και με ένα ποτήρι γάλα. Εγώ βάζα και λίγα φουντούκια πάνω και γινόταν εξαιρετικό. Είναι ιδανικό για χειμωνιάτικο πρωινό, στο συστήνω να επιφύλαξα. Και βραδινό, γιατί οι επιλογές που έχεις για πρωινό μπορούν να γίνουν σωστά. Και σωστά, σωστά. Και ήταν, να σου πω, μου το θύμισες κιόλας, γιατί ήταν εξαιρετικό. Το ημιστό το έλεγα και στους φίλους μου. Και όσοι το έτρωγαν, όταν μου λέγανε ότι ήταν, ναι, ήταν το καλύτερο πρωινό. Mm. Και πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, έτσι όπως το είπες, εγώ έβαζα δύο ασπράδια, μια μισή κουταλιά της σούπας βρώμη, και έβαζα πολύ λίγο μέλι, γιατί έχω και μέχρι σε προδιαβητικό στάδιο και την κάνει, και λίγο φουντουκάκι και ήταν σούπερ, σούπερ. Πολύ καλή, πολύ καλή αυτή. Για αυτούς που βαριούνται γενικότερα και δεν θέλουν, γιατί υπάρχουν πολλοί, είναι αυτοί πολλοί που δεν θέλουν να φτιάξουν και να ασχοληθούν με τα τηγάνια και αυτά, μπορούν να πάρουν το κριτικό τον τάκο. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Να βάλουν μια ντομάτα πάνω και να βάλουν και το τυράκι. Και είναι αρκετά επίσης εξίσου χορταστικό, πλήρες γεύμα. Και θεωρώ ότι είναι και πολύ καλή και η ποσότητα εδώ που τα λέμε. Αλλά όχι ένα ντακάκι. Γιατί ακούω πολλούς, έφαγα ένα παξιμαδάκι με τυράκι το βράδυ και πείνασα. Είναι πολύ λογικό να πεινάσεις. Είναι παξιμαδάκι τώρα, ναι. Είναι μια φρυλανιά με τυρί. Είναι συγκεκριμένο μέγεθος, περίπου τόσο ουσιαστικά. Ναι, 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 ναι. Και είναι μια ολόκληρη ντομάτα ουσιαστικά. 30 γραμμάρια από ένα τυράκι, ό,τι αρέσει στον καθένα. Ναι. Κάπου πάρει και τέτοια μπορείς να βάζεις. Και είναι εξαιρετική πηγή βιταμινών. Αλήθεια, τρώω συνέχεια. Ναι, ναι. Πολύ καλό. Από τις πρώτες αντιεξοδοτικές ουσίες που λες. Ναι, να κάνουμε ομορφιά. Γι' αυτό τέτοια λάμψη. Λοιπόν, μία άλλη επιλογή είναι να φτιάξεις τα πρώτα τόστ που εντάξει δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Και πάλι όχι το τόστ σκέτο. Μπορούν να το συνοδεύσουν με φρέσκα λαχανικά. Αυτό που πες, καροτάκι, λαχανικά. Ακόμα καλύτερα για να χορτάσει λίγο και το μάτι. Ακριβώς. Και μέσα, εγώ φτιάχνα παλιότερα και έβαζα και λίγα μανιτάρια. Και έβαζα μέσα. Πολύ ωραία. Που είναι στο αντικολλητικό τηγάνι. Μόνο εγώ τα ρίχνα με λίγο αλάτι και μυρωδικά και γινόταν εκπληκτικά. Και γίνεται και πιο μεγάλο το τόστ. Γίνεται σαν σαντουιτσάκι. Ναι, 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 ισχύει. Μετά μπορούν να πάνε μια πέτα από σουβλάκι, να βάλουν πάνω διάφορα αλαντικά. Έτσι, πιο χαμηλά λιπαράκι, τυράκι και διάφορα μανιτάρια που είπες, να το ψήσουν στο φούρνο και να κάνουν ένα πολύ ωραίο σαν πίτσα θα είναι. Ειδικά αν έχεις παιδιά, ό,τι καλύτερο. Εγώ τα έχω δοκιμάσει όλα αυτά που λες. Λες και τα έχουν ξέρω από μόνοι, γιατί και τρόπο. Μία άλλη πολύ καλή επιλογή είναι τώρα, επειδή είναι η εποχή του μπρόκολου και το κουνουπίδι, μπορείς επίσης να βάλεις μια ωραία σαλάτα με τα βραστά λαχανικά, να βάλεις και λεμονάκι πάνω για να ισχύσουμε το νοσοποιητικό σύστημα και την συνοθεύεις με μια μικρότερη ποσότητα του μεσημεριανού, σε μικρό πιάτο. Και επίσης ένα πολύ χορταστικό γεύμα, γιατί θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, τα βραστά λαχανικά γενικά χορταίνουν ίσως περισσότερο από τα ομά. Ειδικά τα. Έχουν λιγότερες θερμίδες έτσι κι αλλιώς. Αλλά εμένα το κουνουπίδι με ψιλοενοχλεί, αλλά τον μπρόκολο το θεωρώ εξαιρετικό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το βράζω 3-4 λεπτά το πολύ και μετά το ρίχνω σε νερό με παγάκια
Και κρατάει και το χρώμα του και έχει πιο ωραία γεύση, μου φαίνεται. Yeah. Δηλαδή, από το πώς είναι που βράζει, mm-hmm. το ρίξεις κατευθείαν σε παγωμένο νερό, μένει ατόφιο. Mm-hmm. Δεν χαλάει καθόλου. Και για το μάτι, yeah. αλλά και την επόμενη μέρα και στο ψυγείο, δηλαδή μετά έχει μείνει το χρώμα του αναλύωτο. Κοίτα να δεις. Αλλά θέλει να το βάλετε κατευθείαν σε παγωμένο νερό. Mm. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι δεν είναι αρκετά. Αυτά βραδινά, 8 πόσο είπαμε. Νομίζω ότι είναι αρκετές επιλογές. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Φαντασία να έχει κάποιος και ακόμα και μια ριζοσαλάτα να φτιάξει ή με περισσεύματα που έχουν μείνει το μεσημέρι. Μια ωραία σαλάτα με πάντα με λίγη πρωτεΐνη όπως είναι το κοτόπουλο, το ψάρι, το κρέας και με κάποιο σαλατικό που έχει φυτικές σύνες της εποχής και μια φέτα ψωμί είναι ένα απόλυτα ολοκληρωμένο βραδινό. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι πάντα συνδυάζει σως. Ναι. Δηλαδή, μια σαλάτα για να γίνει πιο ωραία και στη γεύση, να ικανοποιήσουμε λίγο και τον ουρανίσκο. Μπορείς να βάλεις λίγο γιαούρτι, να βάλεις λίγο λάδι, λίγο ξύδι και λίγο, να τη φτιάξεις λίγο και πιο. Να γίνει σούπερ. Και κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα, γιατί έχουμε πάρει ήδη λίγο χρόνο από την επόμενη εκπομπή. Θα είμαστε μαζί σας και πάλι αύριο. Θα έχουμε ένα εξαιρετικό θέμα αύριο, πραγματικά. Life coaching με την Τζορτζίνα Σπέντσου. Μια τελείως πραγματικά διαφορετική προσέγγιση για το πώς μπορείτε ουσιαστικά να ανέβει η ψυχολογία σας, να κοουτσάρετε τον εαυτό σας, να γίνετε έτσι προπονητής του εαυτού σας και να δείτε πολύ ωραία αποτελέσματα στην ψυχολογία σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο 6 με 7. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.